Καταψήφιση του μνημονίου, έξοδα από το ευρώ και επιστροφή στη λίρα προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο Β που επεξεργάζεται εδώ και μέρες στο ΑΓΕΛ και θα καταθέσει αύριο όπως ανακοίνωσε στη Βουλή. Το σχέδιο τέθηκε το πρωί στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, η οποία εξέτασε και τα πρωτοφανή, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, δεδομένα που δημιούργησαν οι διαδοχικές αποφάσεις του Eurogroup για κούρεμα των καταθέσεων στις 15-25 Μαρτίου. Η μόνη επιλογή της Κύπρου είναι λύση εκτός δανειακής σύμβασης και μνημονίου. Η αναζήτηση μιας τέτοιας λύσης, το πιθανότερο, ισοδυναμεί με απόφαση εξόδου της Κύπρου από την Οικονομική και Νομισματική Ένωση του Ευρώ. Αυτή η λύση είναι μια επίσης επώδυνη επιλογή. Οι αναμενόμενες συνέπειες της δημιουργούν την ανάγκη μέγιστης λαϊκής στήριξης και απαιτούν θυσίες. Η λύση αυτή, σύμφωνα με την Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ, αποτελεί μια σοβαρή εναλλακτική επιλογή, η οποία μπορεί να δώσει προοπτική στην κυπριακή οικονομία και να απαλλάξει την Κύπρο από πολιτικές δεσμεύσεις και εξαρτήσεις που επηρεάζουν ευρύτερα ζητήματα όπως το κυπριακό και το φυσικό αέριο. Η παραμονή στο παρόν μνημόνιο, το οποίο συνιστά σοβαρή αρνητική ποιοτική διαφοροποίηση σε σχέση με το μνημόνιο του Νιόβρη, θα συνοδεύεται με σημαντική απώλεια κυριαρχίας, ευημερίας και με ένταση της κοινωνικής εξαθλίωσης. Το ΑΚΕΛ επιφυλάχθηκε τέλος να τοποθετηθεί αύριο επί των μέτρων που κατέθεσε σήμερα η κυβέρνηση Αναστασιάδη, αφού προηγουμένως αναλυθούν από τα αρμόδια όργανα του κόμματος.